Λοιπόν, πάμε να υποδείξουμε τώρα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχθήκατε και έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε. Τώρα να πω, για μένα θα μιλήσω. Εγώ είχα την δυνατότητα να ξεκουραστώ κάποιες ημέρες, νομίζω και έτσι το ίδιο. Μπορούμε, νομίζω, είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα απολογισμό στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου για αυτά που σας είχαμε ακούσει να προαναγγέλλεται αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, για τους γιατρούς οι οποίοι θα κατευθύνονταν από την υπηρετική Ελλάδα στα νησιά, τα απομακρυσμένα, τα κίνητρα τα οποία δόθηκαν. Είστε ικανοποιημένος? Αυτό το μέτρο λειτουργήσε? Κοιτάξτε, οι εφημερίες γενικά στα νησιά φέτος ήταν καλύτερες από πέρσι. Άρα αυτό σε έναν βαθμό λειτουργήσε. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο το οποίο θέλουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Το πιο σημαντικό που μπορούμε να πούμε τα βεβαιότητα είναι ότι η μεγάλη απόφαση που πήραμε να επιτρέψουμε το ιδιωτικό έργο των γιατρών του ΕΣΥ, μια απόφαση όχι εύκολη πολιτικά και που είχε δημιουργήσει και αν θέλετε και μια έτσι αντίρρηση σε πολύ κόσμο, είναι μια απόφαση που έχει ήδη αρχίσει να παράγει απτά αποτελέσματα. Δηλαδή, στην ΚΟ έχουμε έναν καρδιολόγο που ήταν γιατρός του ΕΣΥ, που παραιτήθηκε για να κάνει ιδιωτικό έργο και τώρα ζήτησε να επιστρέψει στο ΕΣΥ εφόσον μπορεί να κάνει και ιδιωτικό του έργο. Στην Κάλυμνο βρήκαμε έναν καρδιολόγο, ο οποίος είναι ιδιώτης, δουλεύει εδώ και πολύ καιρό στο νοσοκομείο της Κάλυμνου με μπλοκάκι και τώρα που επιτρέπεται το ιδιωτικό έργο κάνει αίτηση να γίνει και μόνιμος γιατρός του ΕΣΥ. Και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή έχουμε για πρώτη φορά τάση επιστροφής των γιατρών στο σύστημα, ενώ εδώ και πάρα πολύ καιρό οι γιατροί έφευγαν από το σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, επειδή το τελευταίο διάστημα είδαμε πάρα πολλά περιστατικά στην επαρχία και στην υπηρετική χώρα αλλά και στα νησιά, στην ΚΟ, ας πούμε, άνθρωπος με οξία εμφραγματού μυοκαρδίου, τον εξέτασε γυναικολόγος. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι μια παραφιλολογία. Ναι. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Έχω απαντήσει εντάξει, και είναι μια παραφιλολογία. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Αν θέλετε να το εξηγήσω, πολύ ευχαριστώ. Ναι, άνθρωπος... το πείτε. Όχι, θέλω να πάω λίγο γενικότερα. Θέλω μια απάντηση πάνω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, στην Πρέβεζα, η κοπέλα ετοιμόγενη έφυγε να πάει στη Λάρισα γιατί δεν υπήρχε μονάδα νεογνών κτλ. Πολλά περιστατικά. Δεν υπήρχε ποτέ περίοδος που είχαμε όλες οι ειδικότητες, όλα τα νοσοκομεία κάθε μέρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πρακτικά. Πάντα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε και τις άδειες, υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό είναι διαχρονικό. Ούτε μπορείς να έχεις την αίσθηση ότι οποτεδήποτε πας θα βρεις όλες τις ειδικότητες οπουδήποτε πας. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει που λέμε. Απλά ξέρετε, έτσι, όταν κάποια νοσοκομεία καταντούν να είναι κέντρα υγείας. Το σύστημα έχει ένα σκοπό, να σώσει τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση της νήσου ΚΟ, ένας ασθενής, ο οποίος ήταν με πολύ βαβαρημένη υγεία ως προς την κατάσταση της καρδιάς του, προσήλθε στο σύστημα. Το σύστημα τον μετέφερε αμέσως σε εξειδικευμένη μονάδα στο Παγνί στην Κρήτη, γιατί εκεί έπρεπε να πάει, να έχει ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας εξειδικευμένη σε καρδιακιακά. Δηλαδή, παραλαμβάνω, ήταν ασθενής με πολύ βεβαρημένο παρελθόν και πολλές επεμβάσεις καρδιάς. Και ο ασθενής αυτός σήμερα είναι καλά στην υγεία του και έχει εξέλθει της μονάδος. Άρα, το σύστημα το οποίο υπάρχει για να σώσει τη ζωή, του έσωσε τη ζωή. Ναι. Το αν στο τηλέφωνο ή στην πρώτη του, αν ο καρδιολόγος που φάσει μεταφορά του στο Παγνί δεν ήταν στο νοσοκομείο γιατί είχε άδεια και ήταν στο τηλέφωνο και είπε στον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας που ήταν γυναικολόγος ότι αυτό το περιστατικό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ΚΟ και πρέπει να πάει στο Παγνί και πράγματι το νοσοκομείο έκανε σε 40 λεπτά τη μεταφορά του και άνθρωπος μπήκε σε ΜΕΘ και σώθηκε. Αυτό γιατί είναι κακό, μπορώ να το εξηγήσετε? Αφού στο νοσοκομείο της ΚΟ δεν μπορούσε να περιθάλψει αυτόν, δεν μπορούσε να περιθάλψει αυτό ασθενή. Ναι, έπρεπε να μείνει στην ΚΟ αυτός ασθενής. Ναι. Έπρεπε να πάει στο Παγνί, στην κοντινότερη μονάδα εντατικής θεραπείας για ανθρώπους με βαβαρημένα καρδιακιακά. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι ακόμη και στην υπηρετική χώρα άνθρωποι χρειάζεται να ταξιδέψουν πάρα πολλά χιλιόμετρα, να διακομιστούν σε νοσοκομεία. Δηλαδή έφυγε η κοπέλα από την Πρέβεζα, πήγε στα Γιάννενα, πήγε στην Άρτα, πάει στα Τρίκαλα, γεννάει στη Μέση, πάει στη Λάρισα. Ναι, δηλαδή... Έχω ζητήσει ενημέρωση για αυτό το περιστατικό, δεν θέλω να το θεθώ δημόσια. Ευχαριστώ ότι έχω την πλήρη εικόνα. Όταν έχω την πλήρη εικόνα θα μου το πείτε. Έχω ζητήσει από χθες, δεν έχω λάβει την ακριβή ενημέρωση και περνάω να την πάρω. Το ερευνάτε πάντως το περιστατικό αυτό. Το ερευνάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εγώ θέλω. Έρημο τελείωση γιατί θέλω να περάσω ένα άλλο κεφάλαιο. Χθες, κύριε Υπουργέ, ήσασταν στον Ευαγγελισμό. Και τώρα είμαι στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων στην Κηφισιά.
Για ανάλογο λόγο. Από, γιατί... από εδώ σας μιλάω. Μάλιστα. Εχθές λοιπόν ήσασταν, παραστήκατε στην ορκομοσία 35 νέων νοσηλευτών και μάλιστα στην, στο δελτίο τύπου το οποίο κυκλοφόρησε διαβάζω ότι είναι 165 νοσηλευτές συνολικά που θα ορκιστούν για τον Ευαγγελισμό. 163, ναι. 163. Χθες εμείς φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος μας είπε ότι χρειάζονται περισσότεροι, περισσότεροι νοσηλευτές, περισσότεροι γιατροί με καλύτερες αποδοχές. Είναι ρεαλιστικό αυτό? Μπορεί να επιτευχθεί? Εντάξει, ο κ. Γιαννάκος καλά κάνει και το λέει αυτό και δίκιο έχει. Ναι, χρειάζομαστε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα λεφτά. Μα, σωστό είναι. Το τι μπορούμε να κάνουμε είναι άλλο θέμα. Ναι. Οι δυνατότητες του κράτους δεν είναι άπειρες, είναι περιορισμένες. Αφού λοιπόν έχετε δει όπως ακριβώς έχει πάει το καλοκαίρι, πώς έχει κινηθεί, τουριστικές περιοχές και έχετε δει τα προβλήματα. Και έχετε, τα έχετε επισημάνει και έχετε κάνει και την προσπάθεια αυτή που είναι μια μεγάλη προσπάθεια γιατί έχουν γίνει και προσλήψεις. Διαβάζω και σήμερα στην απογευματινή ανάσα για 6 νέες παιδιατρικές ΜΕΘ κτλ. Ανοίξαμε χθες την παιδιατρική ΜΕΘ στην περιοχή της Λάρισας. Παζνιακό. Και λειτουργήσε χθες για πρώτη μέρα. Τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει κάπως καλύτερα, δηλαδή πώς θα το. Στον επόμενο χρόνο. Ακούσε, οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε και είναι πολλές και πυκνές, ίσως πυκνότερες από κάθε προηγούμενο διάστημα. Έχουν ως στόχο να αποκαταστήσουν τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα του ΕΣΥ έναντι του ιδιωτικού τομέα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη φυγή προσωπικού προς τα εκεί. Νομίζω ότι οι μεταρρυθμίσεις θα δουλέψουν. Όλες οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για να δουλέψουν. Σας είπα πριν, το ιδιωτικό τομέα γιατρών του ΕΣΥ αρχίζει και αποδίδει. Τα απογευματινά χειρουργία που θα αποσμιώνουμε μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης από τον Νοέμβριο μήνα θα αποδώσουν. Τα κίνητρα που βάζουμε για τις άγονες περιοχές θα αποδώσουν. Θα κάνουμε προσκλήσεις με τα νέα κίνητρα το Σεπτέμβριο που πιστεύω θα έχουμε πια πολύ καλύτερη κάλυψη από μακρυμένες περιοχές. Δεν στεκόμαστε καθόλου, να ξέρετε, και έχω βάλει και ένα πολύ μεγάλο στόχο και με τον κύριο Θεμιστοκλέος και με μια πολύ μεγάλη ομάδα από το γραφείο μου που το χειριζόμαστε για το πώς θα δει ο κόμος ορατή βελτίωση στο μέσο χρόνο αναμονή στην εφημερία στα μεγάλα νοσοκομεία. Στα μεγάλα νοσοκομεία, λέτε. Ναι, εκεί που έχει τη μεγάλη αναμονή, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Σας ρωτάω γιατί εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τις ανακαινήσεις και τον εξυγχρονισμό νοσοκομείων που έχουν ανακοινωθεί. Αυτά προχωράνε. Αυτά προχωράνε όλα. Και για τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Και τα ταμείο ανάκαμψης, φυσικά, φυσικά εννοείται. 90 νοσοκομεία από τα 105 θα έχουν πλήρως ανακαινιστεί μέχρι το Δεκέμβριο του 25. Θα σας κάνω στο Αττικό να πάτε εδώ τη δουλειά που γίνεται για τα νέα ΤΕΠ. Για να καταλάβετε τώρα, το Αττικό είχε ΤΕΠ 1000 τετραγωνικά μέτρα. Με το έργο που τώρα γίνεται, θα έχουμε. Το Μάρτιο θα εγκαινιάσουμε 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα, αν πάτε, υπάρχει ταλαιπωρία. Για ποιο λόγο? Διότι τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα για να γίνουν τα έργα κατασκευή έχουν γίνει 500. Ωραία, πάντα όταν γίνεται ένα έργο έχει μια ταλαιπωρία. Όταν τελειώσει το έργο όμως και παραδοθεί, θα έχει πενταπλάσιο χώρο ΤΕΠ από ό,τι και πριν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Μάλιστα. Και θα αυτό μια μεγάλη βελτίωση προς τα μπρος. Η κριτική που σας ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι θα έπρεπε να δοθούν άμεσα περισσότερα χρήματα. Εγώ επιμένω γιατί ενίοτε ακούγονται προτάσεις και από τον επικεφαλής της αξιωματικής. Είμαι πολύ υπέρ αυτής της συζητήσεως, αν συνοδεύεται από πού θα βρούμε. Δηλαδή, αν έρθει ακόμα και μου πει, πρέπει να διπλασιάσουν τους μισθούς στο ΕΣΥ. Δηλαδή, το 1 δισεκατομμύριο που χοντρικά με τις εφημερίες δίνει για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Δεν λέω το λοιπόν προσωπικό που είναι 3 δισεκατομμύρια, αλλά το 1 των γιατρών. Λοιπόν, πάμε. Πόσο θες να το πας? 1,5 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια. Πόσο θες να το πας? Όσο πεις. Και πες μετά, αυτά τα λεφτά που θα πάρω από αυτούς τους κωδικούς. 1, 2, 3. Ή θα αυξήσω αυτούς τους φόρους. 3, 4, 5. Αυτό έχει νόημα να γίνει αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση όμως γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να δώσω, είπε ο κ. Χρυσαλάκης, τα λεφτά δισεκατομμύρια στην υγεία. Η γεια σας, λέγαμε Στέφανος, δεν λέει τίποτα. Ναι. Εσείς που έχετε αντιμετωπίσει τα περισσότερα προβλήματα, σε νησιά, στην επιρροτική χώρα, στα επαρχιακά νοσοκομεία, προβλήματα που βλέπετε? Υπάρχουν παντού. Ναι. Προβλήματα υπάρχουν παντού. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα και διαφορετικά τα προβλήματα στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές. Δεν είναι το ίδιο. Αυτά δηλαδή, σε απομακρυσμένες περιοχές έχουμε κυρίως έλλειμμα παθολόγων. Ναι, διαβάζω ας πούμε ότι στο νοσοκομείο της Σάμου είχαμε πάλι παρετήσεις μιας παιδιάτρου, παθολόγου. Χθες στο νοσοκομείο της Σάμου είχαμε την παρέτηση της διοικητής και βάζω προσωρινή διοίκηση. Είναι ένα νοσοκομείο που πράγματι έχει προβλήματα. Εσείς παρατηρείτε ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι στην υπηρετική χώρα ή στα μεγάλα νοσοκομεία εδώ της Αθήνας? Είναι διαφορετική η φύση των προβλημάτων. Προβλήματα έχουν παντού. Αν μου πείτε υπάρχει ένα νοσοκομείο που έχει κανένα πρόβλημα, όχι, δεν υπάρχει. Όλα τα νοσοκομεία έχουν διαφορετικά προβλήματα. Άλλα περισσότερα, άλλα λιγότερα. Ξέρετε... Όμως από την άλλη, στη γενική εικόνα, το σύστημά μας εξακολουθεί να λειτουργεί. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται ενός συστήματος που δεν λειτουργεί είναι ψεύτης, δεν είναι πραγματική. Ποια εικόνα είναι ψεύτης? Ότι...
ότι δεν λειτουργεί το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ λειτουργεί. Κάθε μέρα σώζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ότι μπορεί να υπάρχει κάπου μια αστοχία και αυτή να γίνει πρώτο θέμα δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Ότι κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι προσέχονται στα δημόσια νοσοκομεία και βρίσκουν το φάρμακό τους, τη θεραπεία του, το γιατρό τους. Απλά έχω την αίσθηση, ότι η υποστελέχωση των γιατρών, ότι λείπουν βασικές ειδικότητες, είναι ένα θέμα που το τελευταίο διάστημα είναι εμφανές. Το διαβάζουμε και από τα μηνύματα. Το έλλειμμα ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι σήμερα. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν οξύμορο το νούμερο ένα πρόβλημα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Υπουργών Υγείας του Βρυξέλλες πριν από 1,5 μήνα για τις 27 χώρες να μην ισχύει και στην Ελλάδα. Ό,τι ισχύει για τους άλλους ισχύει για την Ελλάδα. Είναι τόσο απλό. Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή στα φάρμακα, για τις συμμετοχές εξετάσεις. Θα ρωτήσεις για τον Στέφανο από το Βόλο. Ρώτησε το εσύ. Να πω λίγο αυτό για τη συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος συμμετοχής. Πάνω σε αυτό. Δεν έχει αυξηθεί το κόστος συμμετοχής. Καθόλου. Το κόστος συμμετοχής δεν έχει αυξηθεί καθόλου. Αν εννοείς το 1 και 3 ευρώ, αυτό εννοεί. Όχι, το 1 και 3 όχι. Ευρώ, για ποιο πράγμα εννοεί. Όχι, εννοεί ότι έχει, δηλαδή, εξετάσεις που έκανε κόστιζαν ένα ποσό και τώρα κοστίζουν δεν πολύ περισσότερο. Δεν έχουμε αλλάξει καμία τιμή σε καμία εξέταση και δεν έχει αλλάξει το ποσοστό συμμετοχής του ασθενούς που για να αλλάξει θέλει νόμο. Δεν μπορώ να το αλλάξω να πάω στη Βουλή. Ναι. Δεν έχει συμβεί αυτό μου λέτε. Το μόνο που έχει συμβεί εκεί είναι έχουμε βάλει το 1 και 3 ευρώ για να πάει σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο που αν πάει σε δημόσιο δομή δεν το πληρώνει και έχουμε ενεργοποιήσει μια σειρά από διαγνωστικά πρωτόκολλα που έχει εισηγηθεί η ιατρική κοινότητα που δεν επιτρέπει τη συχνή επανάληψη κάποιων εξετάσεων. Ο Στέφανος από το Βόλιο αλλά σημειώνει, δεν έχει αλλάξει η συμμετοχή, αυτό εννοώ. Υπουργέ, ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελα να δώσετε μια απάντηση. Ο Στέφανος από το Βόλο λέει: Είμαι διαβητικός και μας έκοψε το Υπουργείο από τη συνταγογράφηση ινσουλίνης 300 μονάδες. Έχω ανάγκη από 1.200 μονάδες και παίρνω μόνο 900. Δεν έχουμε κόψει καμία επιθυμία μου ινσουλίνη. Μάλιστα. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν έχει συμβεί να ρωτήσω και το άλλο ερώτημα που θέλω να θέσω. Να μου πει ο κ. Στέφανος μπορεί να γράψει το μήνυμα πότε έπαιρνε τις περισσότερες, πότε δεν έπαιρνε τις λιγότερες. Να το ψάξω. Το ξυπνούλετε κάτι πραγματικά. Πάντω απόφαση που μπορεί να έχω γράψει εγώ που να λέει να περιορίσουμε τις ινσουλίνες δεν υπάρχει. Μάλιστα. Με τους διαγωνισμούς οι οποίοι θα επαναληφθούν το Σεπτέμβριο για τις θέσεις, είστε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι ιατροί εκεί που δεν βρέθηκαν τους προηγούμενους μήνες, έχουν αλλάξει τα κριτήρια δηλαδή. Στην ΚΟ θα κάνουμε τώρα ταυτόχρονη προκήρυξη 4 θέσεων παθολόγων, ταυτόχρονα και των 4. Ωραία. Θα κάνουμε ταυτόχρονα και των 4 με τα νέα κίνητρα που είναι πολύ γενναία. Ναι. Ωραία, πιστεύω ότι με τα νέα κίνητα που είναι γενναία θα έχουμε προσέλευση παθολόγων. Τι να σου πω, αυτό πιστεύω. Οι Δήμοι έχουν βοηθήσει καθόλου σε αυτό, γιατί είχατε νομοθετήσει. Οι Δήμοι έχουν βοηθήσει πολύ. Πάρα πολύ, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν Δήμοι που βοηθήσουν πάρα πολύ και περιφέρειες έχουν βοηθήσει. Που δίνουν σπίτι σε γιατρούς. Οι τοπικοί δίνουν σπίτι, υπάρχουν περιφέρειες που δίνουν και λεφτά. Στην περιφέρεια του Δεκανήσου, ας πούμε, ο περιφερειάρχης είναι και λεφτά ως γιατρούς. Μάλιστα. 300 ευρώ το μήνα πλέον, δεν είναι λίγα λεφτά αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Θα δίνω τα χαιρετήματα από το Γενικό Οικολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς που είμαι τώρα και που κάνουμε μια πολύ μεγάλη στήση όπως θα λειτουργήσουμε μια σειρά μηχανημάτων τα οποία έχουν μείνει κλειστά εδώ και πάρα πολύ καιρό και τώρα με τους γιατρούς εδώ και τους νοσηλευτές και τη διοίκηση, τον κύριο Τσουρούλα εδώ και ευχαριστώ και με άκουει. Έχουμε αποφασίσει να πάρουμε μέτρα για να μπορούν να λειτουργήσουν τα μηχανήματα. Μακάρι το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστούμε για τους ανθρώπους που πάσχουν. Καλημέρα.